Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ντάρια και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τις δικές μου πιο αστείες και ακραίες εμπειρίες μετακόμισης, καθώς θα διαβάσω και κάποιες από αυτές που μου στείλατε εσείς. Οπότε μείνετε ως το τέλος, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Θέλω πολύ να ξεκινήσω μια σειρά από τέτοια βίντεο που αφορούν μετακόμιση, γείτονες, συγκατοίκους και θέλω πολύ να ακούσω και τις δικές σας εμπειρίες, οπότε μπορείτε να μου στείλετε είτε στο mail μου που έχω από κάτω, είτε στο Instagram σε DM. Η αλήθεια είναι ότι προτιμάω το mail για να μην υπάρχουν πολλαπλά μηνύματα και να είναι ένα συνεχές κείμενο. Η πρώτη εμπειρία που θέλω να μοιραστώ την έχω αναφέρει σε ένα βίντεο, αλλά δεν είχα μπει ποτέ σε λεπτομέρειες. Και πραγματικά τις προάλλες διηγούμουν αυτή την ιστορία σε κάποιον και θυμήθηκα όλες τις λεπτομέρειες. Και σκέφτηκα ότι έχει ζουμί υπόθεση. Αυτό συνέβη λίγο παραπάνω από ένα χρόνο πριν, όταν εγώ με τον πρώην φίλο μετακομίζαμε για πρώτη φορά στη Σουηδία και είχαμε πάρει και το γατάκι μου. Το οποίο γατάκι μου είχε βγάλει κανονικά το εισιτήριό του, είχε κάνει κανονικά το αντιλυσικό του εμβόλιο, είχε κάνει όλο το χαρτιά, το τσιπάρισμά του, το τσεκ του, τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ο κτηνίατρός μου τότε δεν θεώρησε αρκετά σημαντικό όλα αυτά τα πιστήρια που χρειαζόταν για να περάσει τον έλεγχό του να τα περάσει στο επίσημο του διαβατήριο, οπότε τα άφησε στο ελληνικό διαβατήριο που δεν είναι καν επίσημο. Και τέλος πάντων ταξιδεύουμε από Αθήνα για Στοκχόλμη με την Aegean. Η Aegean κοιτάει πολύ προσεκτικά τα χαρτιά του γάτου στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί προφανώς όταν μεταφέρεις κάποιο ζωάκι πρέπει να γίνεται έλεγχος, οπότε πας και κάνεις check-in εκεί, στην πύλη. Βλέπει ότι το διαβατήριο το διεθνές είναι ελλιπές, οπότε κοιτάει και το δεύτερο διαβατήριο. Και όλα καλά, μας αφήνει να ταξιδέψουμε κανονικά. Φτάνουμε στη Σουηδία, στην Αρλάντα, στο αεροδρόμιο, και περνάμε από το Tullverket, εκεί δηλαδή που είναι το τελωνείο και εκεί που ελέγχουν και όλα τα ζωάκια. Και αρκετά χαλαρή η αλήθεια είναι, τουλάχιστον εγώ ήμουν αρκετά σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά αφού φύγαμε από το ένα αεροδρόμιο, φτάσαμε στο άλλο. Ήμουν σε φάση εντάξει, λογικά θα πάρει λίγη ώρα να το ελέγξουν, αλλά θα είναι όλα καλά. Και στο μεταξύ είχαμε βγάλει και ένα έξτρα χαρτί που χρειάζεται, που ουσιαστικά δηλώνεις ότι το τάδε ζώο ταξιδεύει, μπαίνει ουσιαστικά στη Σουηδία. Προσκομίσαμε και αυτό, δηλαδή από τη δική μας μεριά, μέχρι εκεί που ξέραμε, τα είχαμε κάνει όλα σωστά. Αρχίζει λοιπόν μια διαδικασία ερωτήσεων, μια διαδικασία πολύ ενδελεχούς ελέγχου και συνειδητοποιούμε σταδιακά ότι μάλλον κάτι λείπει, ότι μάλλον κάτι δεν πάει πολύ καλά. Το πρόβλημα ήταν ότι το τσιπάκι, αυτό το πιστοποιητικό ουσιαστικά που έχει πάνω ένα σηριακό και ένα barcode, δεν ήτανε μέσα στο επίσημο διαβατήριο το διεθνές. Κανονικά δηλαδή πρέπει να πάρεις αυτό το χαρτί, όπου και να έχει τυπωθεί, και να το σειράψεις στο διεθνές διαβατήριο. Κάτι που ο κτηνίατρός μου δεν είχε κάνει. Και να πούμε εδώ ότι ο δικός μου κτηνίατρος σε αυτή τη φάση ήταν πάρα πολύ ακριβώς. Δηλαδή ήταν σχεδόν διπλάσια ακριβώς από όλους τους υπόλοιπους κτηνίατρους, αλλά πήγαινε εκεί γιατί ήταν πιο κοντά στο σπίτι μου και ήταν πιο σύντομο να μεταφερθώ με το γατάκι μου. Όχι ότι βρήκα την πιο οικονομική επιλογή και όχι ότι έκλεισα τα μάτια μου στα πάντα και είπε εξής κάτι, ο Θεός μαζί μας, ελπίζω να μην μας κάνουν έλεγχο. Οπότε συνειδητοποιούμε μετά από ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, ότι μάλλον δεν θα περάσει τον έλεγχο και ότι μάλλον δεν αρκούν τα χαρτιά. Εγώ στο μεταξύ μου είχαν κοπεί τα πόδια, είχα αρχίσει να κλαίω. Παίρνω μια κοπέλα που ήξερα από τη Σουηδία που έχει και αυτή ζωάκι και τη ρωτάω τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εκείνη δεν ήξερε πρακτικά να μου πει γιατί, μου είπε ότι τις περισσότερες φορές εκείνη δεν την έχουν ελέγξει καν. Τέλος πάντων, με τα πολλά μας λένε ότι πρέπει να πάρουμε την πρώτη πτήση της επιστροφής και ότι το γατάκι δεν μπορεί να είναι ασυνόδευτο, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να το βάλουμε στην καμπίνα, να του κλείσουμε μια θέση, να το βάλουμε στην καμπίνα και να το πάρει, ας πούμε, ο πατέρας μου από την Αθήνα. Έπρεπε οπωσδήποτε να έχει συνοδεία και ότι υπήρχε κάποια άλλη επιλογή, δηλαδή ούτε καραντίνα ούτε τίποτα τέτοιο. Και είμαστε στο μεταξύ φυσικά με πάρα πολλές βαλίτσες. Νομίζω είχαμε 4 βαλίτσες, 5 βαλίτσες. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουμε ότι θα γυρίσω εγώ στην Αθήνα και βρίσκουμε μια πτήση την ίδια μέρα που είχε διαμεσολάβηση, νομίζω, στην Ελβετία.
Αν θυμάμαι καλά, ήταν πραγματικά, ήμουνα τόσο σοκαρισμένη που δεν νομίζω καν ότι θυμάμαι ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ακριβή η πτήση, φυσικά. Ήταν μέσα σε 4 ώρες μετά και ήταν νομίζω από τις λίγες πτήσεις που είχαν μείνει, γιατί μιλάμε ότι ήταν εποχή προ πανδημίας και ήταν η εποχή που ο κόσμος ταξίδευε κανονικά, ήταν η εποχή λίγο μετά τα Χριστούγεννα που κάποιοι ακόμα γυρνούσαν ή κάποιοι κάνανε αργότερα τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους, όπως μπορώ να φανταστώ, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω την πτήση, ταξιδεύουμε, γυρίζω πίσω την ίδια μέρα στη 1 η ώρα στην Αθήνα, έρχεται ο πατέρας μου, με παίρνει και την επόμενη μέρα παίρνει τον κτηνίατρό μου. Και του λέω, έγινε αυτό και αυτό. Και αντί να μου πει χίλια συγγνώμη, θα σας αποζημιώσω, και χίλια συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν γνώριζα, και έστω να απολογηθεί κάπως, γυρνάει και μου λέει, «Α, και δεν κοίταξαν το ελληνικό διαβατήριο. Δεν μου έχει καν συμβεί αυτό, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Πάρα πολύ περίεργο. Καλά και αυτή τόσο τετράγωνη είναι αυτή η Σουηδή». Και εκεί, εντάξει, εμένα εκεί απλά, δηλαδή, μου γύρισε τελείως. Μου έκλεισε πρακτικά ραντεβού εκείνη τη μέρα, αλλά νομίζω ότι δεν πήγα ποτέ, γιατί έκλεισα με μια άλλη κτηνίατρο που ήξερα, που ήταν ναι μεν πιο μακριά, αλλά ήξερα ότι είναι έμπιστη. Πήγα λοιπόν εκεί, το γατάκι μου έκανε ξανά το αντιλυσικό εμβόλιο, κάτι που ήταν πάρα πολύ επιβαρυντικό για τον οργανισμό του και δεν θα έπρεπε να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες. Από το αντιλυσικό εμβόλιο όμως μέχρι να ταξιδέψει πρέπει να έχουν περάσει 21 μέρες, οπότε εγώ δεν μπορούσα να τον πάρω μαζί μου πίσω. Έφτιαξε όλα τα χαρτιά και πέρασε όλα τα πιστοποιητικά στο νέο διαβατήριο. Πρακτικά τα 4 πράγματα που χρειάζονται είναι το αντιλυσικό να έχει γίνει 21 μέρες τουλάχιστον από την πτήση, το τσιπάκι να φαίνεται στο επίσημο διαβατήριο, να φαίνεται ότι έχει γίνει έλεγχος 24 με 48 ώρες πριν την πτήση, αν θυμάμαι καλά, να έχει γίνει αυτό το χαρτί που σας είπα πριν, που είναι ανάλογα φυσικά και με τη χώρα που ταξιδεύετε, είναι ουσιαστικά ένα χαρτί το οποίο δείχνει ότι μπαίνει στη χώρα ένα ζώο, επίσημα. Και τέλος, χρειάστηκε μια εξουσιοδότηση στην περίπτωση που κάποιος άλλος ταξιδεύει με το δικό σου ζωάκι. Δεν ήταν πολύ πολύπλοκο. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Δεν ήταν κάτι που δεν μπορούσε ο πρώτος κτηνίατρος να σκεφτεί. Έχοντας αναλάβει το δικό μου γατάκι από την αρχή, από την πρώτη μέρα που τον βρήκα στο δρόμο, ξέροντάς με δηλαδή και ξέροντάς την κατάστασή μου και έχοντας πει σε αυτό το γιατρό από την αρχή ότι σε ένα χρόνο εγώ θα μετακομίσω στη Σουηδία. Θέλω όλα τα χαρτιά να είναι εντάξει, μήπως χρησιμοποιήσουμε από την αρχή το διαβατήριο, μήπως γίνουν όλα τα πράγματα από την αρχή. Και εκείνος ήταν πάντα σε φάση, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε, θα το δούμε, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε. Όταν έρθει η ώρα θα τα περάσουμε όλα και θα τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Κι όμως δεν πήγαν τα πράγματα όπως πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, τακτοποίησα όλα τα χαρτιά, έφτιαξε τα πάντα. Αυτό μου πήρε όλη την επόμενη μέρα. Στις 21 ήταν η πρώτη μας πτήση. Στις 22 έκανα τα πάντα και στις 23 έκλεισα εισιτήρια για να ξαναγυρίσω πίσω Σουηδία μόνη μου. Ξαναγύρισα λοιπόν στη Σουηδία. Αυτή τη φορά δεν είχα να περάσω από κάποιο έλεγχο. Και μετά από 1,5 μήνα, ένα μήνα και κάτι, νομίζω 3-4 Μαρτίου, ήρθε ο πατέρας μου με το γάτο, πέρασε κανονικά τον έλεγχο και ήταν όλα καλά. Και πραγματικά η ανακούφισή μου ήταν απίστευτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τραυματική ήταν αυτή η εμπειρία να ταξιδεύεις με ένα ζωάκι το οποίο είναι ανυπεράσπιστο. Είναι στη μοίρα του κάθε γιατρού που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Που εκείνη τη μέρα του δώσαμε ένα πολύ ελαφρύ χαπάκι για να είναι λίγο πιο ήρεμος και να μην αναστατωθεί πάρα πολύ. Που έκανε 2 φορές αντιλυσικό εμβόλιο και που ταξίδεψε 2 φορές με αεροπλάνο και έκανε σε μια μέρα 3 πτήσεις και ξαναταξίδεψε μετά από ένα μήνα πάλι. Δηλαδή όλα αυτά είναι εξαιρετικά στρεσογόνα για μια γάτα και δεν πρέπει κανονικά να περάσει κάτι τέτοιο, ειδικά όταν πληρώνεις μια περιουσία σε έναν κτηνίατρο, ο οποίος δεν μπορεί να αναλάβει τις βασικές ευθύνες που έχει. Ήταν πραγματικά απαράδεκτη η συμπεριφορά του και ακόμα μερικές φορές όταν βλέπω τις φωτογραφίες από αυτό το ταξίδι είμαι σε φάση, γιατί ξεκίνησε εκείνη τη μέρα να βλογκάρω όλη τη μετακόμιση, ας πούμε, δηλαδή το πώς αρχίζουμε και μετακομίζουμε. Και κάποια στιγμή απλά σταματάω γιατί καταλαβαίνω ότι ζω το απόλυτο δράμα. Γιατί δεν περίμενα με τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο. Φυσικά και είχα άγχος, φυσικά και ήμουν προετοιμασμένη για τον έλεγχο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
περίμενα θα συμβεί αυτό. Και έστω αν ήταν να συμβεί αυτό, έπρεπε να μας είχαν κόψει από το προηγούμενο αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, και να μας είχαν πει: ξέρετε κάτι, τα χαρτιά δεν είναι όπως πρέπει. Και το γατί λογικά θα έχει πρόβλημα στον έλεγχο της Στοκχόλμης. Αν είχε γίνει αυτό, αφενός δεν θα έπρεπε να γυρίσω πίσω, δεν θα ήταν μια περιουσία σε εισιτήρια και δεν θα είχαμε κάνει τόσες πολλές πτήσεις. Αλλά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν. Αυτό που έχω να συμβουλέψω είναι να παίρνετε γνώμη από πολλούς διαφορετικούς κτηνίατρους, να είστε σίγουροι ότι ο κτηνίατρος με τον οποίο συνεργάζεστε έχει στείλει ζωάκια στο εξωτερικό και ξέρει τη νομοθεσία και ξέρει ότι πώς πρέπει όλα να είναι σωστά. Πάμε στην επόμενη ιστορία, θα σας πάω σχεδόν 2 μήνες πίσω. Στην πρώτη φορά που πάμε Σουηδία για να βρούμε σπίτι. Δηλαδή κάναμε ένα ταξίδι πριν μετακομίσουμε επίσημα για λίγες μέρες για να βρούμε σπίτι. Και φυσικά έπρεπε κάπου να μείνουμε αφού δεν είχαμε ακόμα νοικιάσει. Και κλείνουμε ένα Airbnb. Φυσικά επειδή είχαμε ήδη πάρα πολλά έξοδα, κλείσαμε το πιο οικονομικό Airbnb που γινότανε και ήταν λίγο έξω, στο προάστια, δηλαδή δεν ήταν στο κέντρο της Στοκχόλμης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο φωτισμός στην περιοχή ήταν λίγο ελπής, ήταν λίγο τα πράγματα όχι τόσο ασφαλή, θα έλεγα. Όχι πως θέλω να καταστροφολογήσω, δεν ήταν πολύ επικίνδυνα, απλά ήταν κάτι που δεν μας ήταν γνώριμο, ήταν μια νέα περιοχή και δεν ήμασταν σίγουροι κατά πόσο είναι ή δεν είναι ασφαλής. Είχαμε συμφωνήσει με την κοπέλα που θα μας φιλοξενούσε, γιατί πρακτικά είχαμε νοικιάσει ένα δωμάτιο, ότι 5 η ώρα θα είμαστε εκεί. Εμείς όμως αργήσαμε λίγο, νομίζω 15 λεπτά περίπου, και της στέλνω μήνυμα μέσα από το site του Airbnb και της λέω, ας πούμε, ότι ερχόμαστε τώρα, σε 2-3 λεπτά φτάνουμε, γιατί μόλις κατεβήκαμε στο μετρό της περιοχής. Περπατάμε λοιπόν και εκείνη δεν είχε δει το μήνυμα και δεν είχε απαντήσει τίποτα, αλλά μας είχε δώσει φυσικά τηλέφωνο. Οπότε αρχίζουμε και παίρνουμε τηλέφωνο. Μπαίνει αυτόματος τηλεφωνητής που λέει, ας πούμε, ότι το τηλέφωνο που καλείται είναι, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι είναι απενεργοποιημένο ή ότι δεν είναι διαθέσιμος ο χρήστης. Οπότε αρχίζουμε λίγο και φρικάρουμε. Περνάει μισή ώρα, περνάνε 45 λεπτά, έχουμε πάρει καμιά 20 τηλέφωνα, στο μεταξύ δεν έχουμε ακόμα σουηδική κάρτα τηλεφώνου, οπότε εξαντλήσαμε όλη την κάρτα και δεν είχαμε επιλογές. Δεν είχε μπει αυτή στο Airbnb, δεν απαντούσε τις κλήσεις μας, οπότε ο πρώην φίλος μου παίρνει τότε ένα φίλο του και του λέει να πάμε από εκεί και να μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε με τη συγκεκριμένη κυρία, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε μονάδες, ούτε νομίζω είχαμε απεριόριστη πρόσβαση στο ίντερνετ. Μπας και βρεθεί κάποια λύση. Φυσικά εμείς ήδη σκεφτόμασταν ότι πρόκειται για κάποιο σκάμ, ότι μας έχουν εξαπατήσει. Πηγαίνουμε λοιπόν, εγώ με κλάματα, να έχω φρικάρει ήδη, είχαμε επίσης κάποια πράγματα πάνω μας και ήμασταν προφανώς μέσα στη μέση της νύχτας, γιατί ήταν 6 ώρα στη Σουηδία το Δεκέμβρη. Είναι νύχτα. Αλλά όταν σας λέω νύχτα, έχει πέσει από τις 2 η ώρα νύχτα. Πηγαίνουμε λοιπόν εκεί, μπαίνουμε στο ίντερνετ και μετά από λίγη ώρα μας απαντάει αυτή και μας λέει ότι «Α, τώρα είδα τα μηνύματα, 1000 συγγνώμη ξέρω εγώ, ξαναελάτε». Και της λέω εγώ «Μα συγγνώμη, σε παίρναμε τόσα τηλέφωνα, πώς γίνεται να μην το είδες». Και γυρνάει και μου λέει ότι μας έδωσε λάθος αριθμό κατά λάθος. Εξακολουθώ εγώ να πιστεύω ότι όλο αυτό είναι μια απάτη, οπότε της λέω «Δώσε μου το σωστό αριθμό και θα σε πάρω τώρα να μου εξηγήσεις τι ακριβώς έγινε και να δούμε αν θα μας ανοίξει την επόμενη φορά». Την παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, πάρα πολύ αναστατωμένη, και της λέω «Μα πώς γίνεται αφενός να μην έχετε μπει στο Airbnb να δείτε τα μηνύματα και αφετέρου να μην κοιτάξετε, ας πούμε, αν έχετε δώσει το σωστό τηλέφωνο». Εν τέλει μου ζητάει 1000 συγγνώμη και μου λέει ότι «Ελάτε, ξέρω εγώ», της λέω «Σε 40-50 λεπτά θα είμαστε εκεί», γιατί ήταν μακριά τα δύο σπίτια το ένα με το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πάει με όλες τις μεταφορές και όλη αυτή την καθυστέρηση και όλη αυτή την επικοινωνία, έχει πάει 9-9,5 ώρα. Φτάνουμε εκεί, την παίρνουμε πάλι τηλέφωνο. Στο μεταξύ έχουμε επικοινωνήσει και μια φορά όσο ήμασταν μέσα στα μέσα και της έχω πει, ας πούμε, κάτι του τύπου ότι σε 10 λεπτά θα είμαστε εκεί. Φτάνουμε εκεί, μας ανοίγει, όλα εντάξει, δεν έτρεχε τίποτα, πάρα πολύ χαλαρή αυτή, σαν να πραγματικά να μην συνέβη τίποτα. Ήμασταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι το ταξίδι, ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι, αναστατωμένοι και δεν είχαμε φάει και τίποτα. Οπότε ήταν πολύ κακή εμπειρία. Αλλά αυτό που καταλάβαμε στην πορεία είναι ότι μάλλον είχε κάποιο είδος δυσλεξίας. Γιατί το Wi-Fi, ο κωδικός
και το όνομα του Wi-Fi ήταν πάλι με λάθος νούμερα και λάθος γράμμα, που σημαίνει ότι μάλλον το έκανε εντελώς εκ παραδρομής και δεν το ξανακοίταξε και όντως δεν το έκανε επίτηδες. Δηλαδή τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ κακή εμπειρία, πάρα πολύ στρεσογόνα και ελπίζω να μην σας συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο με Airbnb, αν και έχω ακούσει ότι γίνονται πολλές απάτες σε διαφορετικές χώρες και ότι είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο να γίνει απάτη μέσω Airbnb και πλέον προσωπικά επειδή υπάρχει πολύ πίεση στη κτηματομεσητική βιομηχανία δεν νοικιάζω πια Airbnb, όπου μπορώ νοικιάζω ξενοδοχείο. Τώρα θα μου πείτε σε πανδημία τι είναι καλύτερο. Φυσικά και είναι καλύτερο το Airbnb, είναι πιο safe γιατί δεν έρχεσαι σε επαφή με τόσους πολλούς ανθρώπους, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω. Στο ξενοδοχείο προφανώς κρατούνται πολύ πιο αυστηρά μέτρα αποστήρωσης και ο καθαρισμός γίνεται με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και με πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση. Οπότε είναι πάνω σε εσάς, εγώ απλά σας λέω την προσωπική μου εμπειρία και την προσωπική μου γνώμη και το έχω θίξει και σε προηγούμενο vlog ότι δεν προτιμώ πια τα Airbnb τόσο εύκολα για λόγους ασφάλειας και για ιδεολογικούς λόγους. Και η τελευταία μου εμπειρία για σήμερα, που εντάξει αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι light. Μία από τις πρώτες μέρες που είμαστε και ψάχνουμε για σπίτι, εκείνο το Δεκέμβρη, μιλάμε με έναν κύριο, ο οποίος ήταν αρκετά cool και αρκετά καλός γενικά και είχε δείξει πολύ καλά σημάδια και έχουμε κλείσει ραντεβού 6 ώρα μια μέρα να πάμε από εκεί να το δούμε. Πηγαίνουμε λοιπόν 6 παρα 4 νομίζω φτάσαμε, λέμε εντάξει ας περιμένουμε 5 λεπτά να μην τον πάρουμε τηλέφωνο ακόμα. Του στέλνουμε μέσα σε αυτή την εφαρμογή που ψάχναμε τα σπίτια, το Blocket, τίποτα, του ξαναστέλνουμε, έχει πάει 6 ώρα, τίποτα. Μας έχει στο μεταξύ πει ποιο είναι το νούμερο της πολυκατοικίας, οπότε είμαστε έξω από την πολυκατοικία του και είμαστε σε φάση ότι, okay, ξέρω εγώ, πάει 6 και 10, τίποτα και αποφασίζουμε να τον πάρουμε τηλέφωνο. Τον παίρνουμε λοιπόν τηλέφωνο και δεν μας απαντάει. Καμία απάντηση. Περνάει μισή ώρα, πάει 6 και μισή, τον έχουμε πάρει 3-4 τηλέφωνα. Απολύτως τίποτα. Και μετά πάει 6 και 40 και μας στέλνει μήνυμα, «Οχ, σας ξέχασα, τώρα υπέγραφα το συμβόλαιο με κάποιον άλλον, χίλια συγγνώμη». Και είμαι σε φάση πώς γίνεται να είσαι σπίτι, να σε παίρνει κάποιος 5 τηλέφωνα και να είσαι τόσο πολύ ότι δεν σε νοιάζει και να μην στέλνεις ένα μήνυμα να πεις, «Παιδιά, χίλια συγγνώμη, μην έρθετε». Δηλαδή εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε έρθει από πάρα πολύ μακριά. Ποιος ξέρει. Αυτά τα περιστατικά γενικά στη Σουηδία νομίζω ότι είναι υπερβολικά πολύ συχνά. Ότι ο άλλος απλά δεν νοιάζεται. Σε φάση απλά το αφήνει τόσο πολύ στην τύχη του, δεν τον νοιάζει καν αν ας πούμε εσύ θα έρθεις ή όχι, από τη στιγμή που έχει ήδη καλύψει τη θέση, ας πούμε. Και αυτό το είχαμε δει πάρα πολύ και με έπιπλα μέσα από το Facebook Marketplace. Ας περάσουμε τώρα στις δικές σας ιστορίες. Ένα περιστατικό από τελευταία μετακόμιση που έχω να θυμάμαι είναι η μέρα που παρέδωσα την καρσονιέρα που έμενα ως φοιτήτρια στο διοκτήτη της. Αρχικά να πω ότι εκείνη την περίοδο δούλευα τα πρωινά και μετακόμισα σχεδόν ολομόναχη με μια μικρή αλλά σημαντική βοήθεια από την αδερφή μου και το αγόρι μου. Γενικά, κούραση μεγάλη. Αλλά όλα καλά. Τα καταφέρνω και βρίσκω καινούριο διαμέρισμα μετά από μέρες τηλεφωνημάτων και ραντεβού να δω χώρους. Αφού θα έφευγα λοιπόν μέσα στο μήνα από το σπίτι, είπαμε να κανονίσουμε νωρίς διαδικασίες διακοπής ΔΕΗ και του νερού, επειδή Ελλάδα, όλα παίρνουν άπειρο χρόνο και χαρτιά. Όμως κάπως έτσι την πατάω και καταλήγω μια μέρα να γυρίζω από τη δουλειά και να συνειδητοποιώ ότι δεν έχω ρεύμα στην καρσονιέρα, όπου δεν είχα πακετάρει απολύτως τίποτα. Τέλος πάντων, το παλεύω και κάνω μετακόμιση αστραπή εντός λίγων ημερών, σχεδόν μόνη μου και ενώ δούλευα, ξαναλέω, και φτάνει η μέρα που θα έδινα την καρσονιέρα. Πάω λοιπόν το απογευματάκι εκεί, γιατί το πρωί είχα δουλειά και ξεκινάω το καθάρισμα με το φακό του κινητού. Τα κάνω όλα και μου έχουν μείνει να κάνω τα τζάμια και σφουγγάρισμα, οπότε λέω στη διοκτήτη να περάσει όποτε μπορεί και να πάρει τα κλειδιά. Δυστυχώς όμως έρχεται αρκετά γρήγορα και ξεκινάει να με βοηθάει με τα τζάμια και λέω δυστυχώς, γιατί τα πέρασε 3 φορές μέσα έξω. Ούτε εγώ δεν το έχω κάνει αυτό, δεν το έχω κάνει παιδιά ποτέ αυτό, max 2 φορές τα έχω περάσει και επειδή είναι Σαντορίνη και έχει χώμα και σκόνη την Αφρική και βροχή έντονη και αέρα, εντάξει κάποιες φορές ως μάμα είσαι να τα κάνεις και 1-2 μήνες, τα περνάς και 2 φορές. Αλλά 3 φορές τώρα και στην Αθήνα,
ακραίο. Και εγώ να του φωτίζω με το φακό. Καθόμασταν και ασχολούμασταν καμιά ώρα μόνο με αυτό. Και σαν να μην έφτανα αυτό, βρήκε να φτιάξει και ένα σωληνάκι του air condition. Και εγώ να μην μπορώ να φύγω, γιατί θα πηγαίνα μετά μαζί σε ένα ATM να πάρουν εγγύηση μου πίσω. Αυτά είχαν γίνει μετά τη δουλειά, είχα πάει στις 5 και κόντευε 10. Και γενικά είχα γίνει ένα κουρέλι από την κούραση. Τώρα το σκέφτομαι και γελάω με την παράνοια που είχα ζήσει. Σε καταλαβαίνω φίλοι, και εγώ μετακόμισα μέσα σε 2 μέρες, 3 μέρες περίπου. Η τρίτη μέρα ήταν για να καθαρίσω το σπίτι, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και κυριολεκτικά το γλύψα. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνω μια χαρά. Ιστορία δεν αφορά ακριβώς μετακόμιση, αλλά όταν γύρισα από διακοπές στο δεύτερο έτος, βρήκα το σπίτι μου γεμάτο από νεκρές φύκες που έμπαιναν από τον απορροφητήρα και μετά δεν μπορούσαν να βγουν από το διαμέρισμα γιατί είχα κλείσει τα παντζούρια. Παιδιά, φανταστείτε το λίγο να γυρίζετε από διακοπές το καλοκαίρι και να βρίσκετε το σπίτι σας γεμάτο με σφίκες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κοιμηθώ εύκολα σε αυτό το σπίτι μετά, τις επόμενες μέρες. Ήταν να σε φάση θα μπουν σφίκες στον ύπνο μου από τον απορροφητήρα και δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ το πρωί. Κάπως μπήκαν, λέει, από το σύστημα του απορροφητήρα και έκαναν φωλιάκι μέσα και μετά από εκεί έμπαιναν στο διαμέρισμα. Στο τέλος έπρεπε να βάλουμε φάρμακο κάπως μέσα στον απορροφητήρα για να τους σκοτώσουμε. Ουσιαστικά είχαν κάνει φωλιά, άρα υπήρχαν και ζωντανές σφίκες, να πούμε εδώ, μέσα στον απορροφητήρα, ενώ η κοπέλα είχε γυρίσει από διακοπές. Πρόσφατη εμπειρία από μετακόμιση εδώ στη Σουηδία, πριν από 1 μήνα. Φτάνουμε στο σταθμό του τρένου 11 η ώρα το βράδυ με τον σύντροφό μου και το καλωσόρισμα στη νέα μας αρχή το έκανε μια Σουηδέζα μεθυσμένη που μας μιλούσε στα ισπανικά και μας έβριζε, νομίζοντας ότι είμαστε Ισπανοί. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι πολύ ασυνήθιστο φαινόμενο, γιατί οι Σουηδοί γενικά, οποιοδήποτε είναι από Νότια Ευρώπη και έχει λίγο πιο μεσογειακά χαρακτηριστικά, νομίζουν ότι είναι Ισπανοί. Γιατί έχουν πιο πολύ επαφή με τα Ισπανικά, έχουν τα Ισπανικά σου μέσα στο σχολείο, στο τρίτη γλώσσα. Οπότε πολλές φορές φίλους μου Έλληνες έχουν περάσει για Ισπανούς. Άλλη ιστορία είναι ότι πήγα να μετακομίσω και την ημέρα της μετακόμισης μου ανέβασε το ενίκιο 150 ευρώ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έβαλα και φωτιστικό με ζεστό φως και ντίμερ μέσα στο διαμέρισμα. Τραγικό, πραγματικά τραγικό, δεν μου έχει συμβεί, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ άσχημο, δεν ξέρω καν αν είναι νόμιμο κάτι τέτοιο. Πολύ αμφιβάλλω ότι είναι νόμιμο. Μετακομίσουμε με το αγόρι μου και φέρνουμε σκύλο στο σπίτι. Οι γείτονες την πρώτη μέρα. Είμαστε όλοι φιλόζωοι εδώ, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Λίγους μήνες μετά, αφού κρυφά ακούγαν έξω την πόρτα μας και ο σκύλος φυσικά τους άκουγε και τους γάβγισε, μαθαίνετε το σκυλί σας να είναι επιθετικό μαζί μας. Να το διώξετε. Παιδιά, αυτό που οι γείτονες στην Ελλάδα έχουν κατά κάποιο τρόπο λόγο στο τι κάνεις εσύ μες στο σπίτι σου, με ξεπερνάει γενικά. Με ξεπερνάει πάρα πολύ. Άλλη ιστορία. Αχ, ήμουν ακόμα φοιτήτρια και η σπιτονοικοκυρά μου ήταν απαράδεκτη μαζί μου. Προσπαθούσε να κλέψει λίγα χρήματα παραπάνω από το ρεύμα, από το νερό και από όπου μπορούσε. Έτσι κι εγώ αποφάσισα να μετακομίσω. Όμως, για να μην πει ότι της χάλασα το σπίτι σαν αφορμή για να κρατήσει την εγγύηση, αποφάσισα να μετακομίσω κρυφά. Είχε βλέπει στο μαγαζί της το ισόγειο και εγώ δεν είχα μία για μεταφορική. Οπότε, όλα γίνονταν μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Σαν τα ποντίκια, εγώ και οι φίλοι μου επί μία εβδομάδα πηγαίναμε κούτες και έπιπλα από το ένα σπίτι στο άλλο. Ευτυχώς που το είχα βρει και 3 δρόμους μακριά από το παλιό. Τελικά όμως το πέτυχα. Πήγα κυρία και τις άφησα για τα κλειδιά. Για να σε προλάβω, ναι, δεν είναι σωστό να αφήνεις έτσι ένα σπίτι, ωστόσο η γυναίκα ήταν απαράδεκτη απέναντί μου. Μέχρι και το σπίτι μου είχε ανοίξει με κλειδαρά ένα καλοκαίρι και μου έλειπαν πράγματα και το ανακάλυψα μόνη μου ότι είχε παραβιάσει την πόρτα. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο. Να σου είχε ανοίξει η σπιτονοικοκυρά σου το σπίτι και να σου κλέψει πράγματα. Εννοείται πως καλά έκανες και μετακόμισες με όποιον τρόπο ήθελες, όσο πιο ανέμακτα γίνεται πραγματικά, για να μην σε χρεώσει οτιδήποτε άλλο παραπάνω. Πάντως έχουμε και με τα παιδιά για να το λέμε. Με τόσο κουβάλιμα, όποιος θέλει το γυμναστήριο. Ευτυχώς τότε δεν είχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Σωστό και αυτό. Για να δω, έχω μία τελευταία ιστορία. Νομίζω έχω μία τελευταία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετακόμισα στην Ολλανδία για σπουδές.
Την πρώτη μέρα με το που έφτασα στη χώρα, έχασα την ταυτότητά μου, ακόμα δεν ξέρω πώς. Δεν είχα ακόμα διαβατήριο, δεν είχα λογαριασμό στην τράπεζα. Μαζί μου είχα μόνο μετρητά για το ενίκιο του σπιτιού που ευτυχώς ήδη είχα βρει, ίσα-ίσα για να με κρατήσουν κανένα μήνα. Και δεν είχα κάποιο έγγραφο ώστε να μπορέσω να γραφτώ στο Δήμο, να αποκτήσω τον προσωπικό μου αριθμό και να πιάσω δουλειά. Προς έκπληξη της οικογένειάς μου και των γνωστών στην Ελλάδα, η αστυνομία μου έβγαλε απευθείας έγγραφο ότι έχω χάσει ταυτότητά μου. Το μόνο που ζήτησαν ήταν μια φωτοτυπία της, που ευτυχώς είχα λόγω της δήλωσης στο πανεπιστήμιο. Μου είπαν ότι όπου μου ζητηθεί μπορώ να δείξω αυτό το έγγραφο αντί της ταυτότητας. Την επόμενη εβδομάδα ήμουνα στην ελληνική πρεσβεία και έβγαζα διαβατήριο, λόγω τύχης, αφού αρχικά μου είχαν πει πως όλα τους τα ραντεβού ήταν κλεισμένα για το μήνα και αργότερα ακυρώθηκε και με ρώτησαν αν με βολεύει να πάω, λες και θα τους έλεγα όχι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και σε μένα και στους δικούς μου στην Ελλάδα, που είχαν φρικάρει όταν τους πρωτοείπα, είναι πόσο άμεση εξυπηρέτηση υπήρχε και πόσο λίγα πέρα δόθε χρειάστηκαν για να γίνει όλο αυτό. Σκέψω αντίστοιχη κατάσταση στην Ελλάδα, όπου κάποιος ξένος πάει στην αστυνομία να πει πως μόλις μπήκε στη χώρα και δεν έχει ταυτότητα. Αλλά πήρε λίγο παραπάνω από μήνα να μου έρθει το διαβατήριο και να μπορέσω να γραφτώ στο Δήμο, να ανοίξω λογαριασμό τράπεζες και τα σχετικά. Αλλά και πάλι το μόνο που χρειάστηκε από μένα ήταν να πάω μια φορά στην αστυνομία και να δηλώσω πως έχασα ταυτότητά μου. Μερικά email με την πρεσβεία και να πάω στη Χάγη για να βγάλω το διαβατήριο. Πολύ καλό transition στο adulthood, θα έλεγα. Συμφωνώ. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται, οπότε είναι αρκετά εύκολο και υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση. Και προφανώς στην περίπτωση του συγκεκριμένου ατόμου βοήθησε πάρα πολύ ότι είχε γραφτεί στο πανεπιστήμιο, οπότε είχε κάποια ιδιότητα σε αυτή τη χώρα. Τώρα δεν ξέρω αν σε μια τέτοια χώρα, όταν εισέρχεσαι, όπως και στη Σουηδία, άμα δεν έχεις καμία ιδιότητα, τι αντιμετώπιση θα λάβεις και πόσο σκεπτική θα είναι απέναντί σου. Δεν το γνωρίζω. Πάντως αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι είναι πάρα πολύ στρεσογόνα η πρώτη φάση που δεν έχεις το προσωπικό σου αριθμό, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις πολλά σταθερά πράγματα και να σου έχει συμβεί και αυτό. Έχω κάνει πολλά βίντεο, όπως ξέρετε, για τις πρώτες αυτές φάσεις με το λογαριασμό τράπεζας και με το προσωπικό νούμερο, οπότε ξέρετε τι έχω περάσει. Αλλά ναι, θυμάμαι μου είχαν κλέψει το πορτοφόλι μου στην Αθήνα. Και για πολύ κακή μου τύχη είχα μέσα την ταυτότητά μου, το πάσο μου, όλες τις κάρτες μου και τα λεφτά μου. Πραγματικά σας λέω, πήγα το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω να κυρώσω τις κάρτες μου στην τράπεζα. Αλλά το θέμα ήταν ότι όταν πήγα να πω ότι μου κλέψαν την ταυτότητά μου, μου είπαν να δηλώσω ότι την έχασα. Γιατί άμα λέει μου την κλέβανε, έπρεπε να κάνω κάποιες έξτρα διαδικασίες που θα παίρνουν πάρα πολύ καιρό. Και με αντιμετώπισαν με πάρα πολύ δυσπιστία. Μόνο και μόνο επειδή φορούσα μαύρα ρούχα και ήμουν αντιμένη κάπως βραδινά και ήταν πρωί. Επειδή την προηγούμενη μέρα είχα κοιμηθεί στο σπίτι του πρώην φίλου μου, νομίζω ότι δέχτηκα πάρα πολύ ρατσιστική αντιμετώπιση και ήταν πολύ κακή εμπειρία. Το ότι, ας πούμε, κάποιος παραβίασε στο προσωπικό μου χώρο, έκλεψε το πορτοφόλι μου και εγώ μετά έπρεπε να πω ότι το έχασα εγώ, ότι εγώ πήρα την ευθύνη για την όλη κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να μείνατε μέχρι το τέλος. Ελπίζω ότι μπορείτε να μου στείλετε τις δικές σας ιστορίες μετακόμισης, αστείες εμπειρίες με συγκατοίκους και με γείτονες, είτε στο email μου που έχω από κάτω, είτε σε DM στο Instagram. Προτιμάω ωστόσο το email. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Bye!